Πέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Η δύσκολη κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη οδήγησε την Κομισιόν να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, προειδοποιώντας για δύσκολο, όπως ανέφερες, χειμώνα και καλώντας τα κράτη-μέλη να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά για τον περιορισμό της εισόδου της παραλλαγής όμικρον στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια με τακτικές καθημερινές επανεξετάσεις των βασικών ταξιδιωτικών περιορισμών. Επιπλέον, η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να απευθυνθούν επειγόντως σε μη εμβολιασμένα άτομα αλλά και να διαθέσουν γρήγορα τις ενισχυτικές δόσεις για τη διατήρηση ισχυρών επιπέδων προστασίας από τον ιό, συμπεριλαμβανομένης και της παραλλαγής όμικρον. Η αρμόδια επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε, και μπορούμε να δούμε το γραφικό, ότι η εμφάνιση της παραλλαγής όμικρον απλώς επιτείνει την επίγουσα ανάγκη εμβολιασμού και ενίσχυσης της ανοσίας μας προκειμένου να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης. Όπου χρειάζεται πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα για τη δημόσια υγεία, τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου, προσθέτοντας ότι πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά. Ανάλογο μήνυμα για επίσπευση και ενίσχυση των εμβολιασμών, με δραματικό μάλιστα τόνο, έστειλε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν. Να σημειώσουμε ότι μεταξύ των δράσεων που θέτει η Κομισιονική τα περιλαμβάνεται και η σύσταση για την 9μηνη περίοδο ισχύως του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού, για το οποίο, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, το Υπουργείο Υγείας στην Κύπρο αποφάσισε ότι θα έχει ισχύ 7 μηνών σε μια απόφαση που εκ των πραγμάτων αναιρεί την ομοιομορφία που επιχειρείται να εξασφαλιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σημειώσουμε επίσης, Νικήτα, ότι η Κομισιόν αναμένει 13 εκατομμύρια ειδικές δόσεις Pfizer-BioNTech για παιδιά στις αρχές του νέου έτους, ενώ κάθε μήνα από τις αρχές του νέου έτους θα παραλαμβάνει 20 εκατομμύρια δόσεις για παιδιά, οι οποίες θα διατίθενται αναλογικά στα κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.